Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, 28 Σεπτεμβρίου, σήμερα ημέρα Παρασκευή και βέβαια αν χθες λέγαμε ότι ξεκινήσαμε την ημέρα μας με διαφορετικότητα στις καιρικές συνθήκες, με νεφώσεις, σήμερα θα πούμε κάτι παραπάνω αφού σήμερα η μέρα μας ξεκίνησε με βροχούλα. Το πρώτο βρόχι λοιπόν ήρθε, αν και θα λέγαμε ότι για την πόλη μας εδώ, διότι στις τουριστικές μας περιοχές είχε έτσι ρίξει ένα ελαφρότατο, χθες το απογευματάκι, εκεί γύρω στις 5-5.30. Ό,τι και αν είναι όμως, πόσο τυχεροί είμαστε. Πόσο τυχεροί είμαστε, διότι αυτά τα φαινόμενα είναι τίποτα μπροστά σε όλα αυτά τα οποία είδαμε από άλλες περιοχές και θα συμφωνήσατε, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί είδαμε καταρακτώδεις βροχές, γιατί είδαμε ποτάμια, γιατί είδαμε δέντρα να ξεριζώνονται. Καλά, από παραλίες δεν το συζητάμε πώς ήταν και γιατί χιόνισε, όπως καταλαβαίνετε, σε κάποιες περιοχές. Βόρεια Ελλάδα, 4 βαθμούς, καταλαβαίνετε. Εμάς το σκηνικό μας είναι ακόμη καλοκαιρινό. Και χαίρομαι γιατί έρχομαι από τις τουριστικές περιοχές που οι φίλοι μας αναρχητές το καταπολαμβάνουν. Καλωσορίζω τον Αντιδήμαρχο Καλυμνιών, κύριο Μικαία Ρίγα. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλώς σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Ξεκινάμε αμέσως. Καταρχήν, γιατί λέω για την εικόνα που μόλις είδα, έρχομαι από το Ναρμεό, Μασούρι, Μυρτιές, όπου τίποτε δεν πτωεί τους αναρχητές μας. Είναι εκεί στους δρόμους με τα κοντομάνικα. Έχουμε 27-28 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Ετοιμάζονται για την δική τους αναρρίχηση, για την όποια περιοχή θέλουν να ανέβουν. Η εικόνα είναι καταπληκτική και χαίρομαι που είναι τόσο ζωντανή και με τέτοια κινητικότητα, όμως δεν πάει να πει ότι δεν πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας εν ώψη των πρώτων βροχών και του χειμώνα. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Μακάρι να συνεχίσει ο καιρός να είναι έτσι καλός. Χαιρόμαστε που υπάρχουν εκατοντάδες επισκέπτες αναρχητές στον τόπο μας. Από εκεί πέρα όμως, όπου επειδή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο που ίσως να είναι ιδιαίτερα έντονο, από το πρωί συγκέντρωσε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, την Υπηρεσία Καθαριότητας, την Υπηρεσία Πρασίνου, την ΔΕΙΑΚ, την Τεχνική Υπηρεσία. Ταυτόχρονα βρέθηκαν στη συνάντηση και εκπρόσωποι του Λιμεναρχείου, της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, προκειμένου να υπάρξει ένας συντονισμός, μιας και σύμφωνα με τα δελτία πρόγνωσης του καιρού και της πολιτικής προστασίας, ενδέχεται την Κυριακή τα ξημερώματα, μετά τις 2 η ώρα και μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, να έχουμε πολύ έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα. Μάλιστα. Με δυνατούς αέριδες και με ισχυρές βροχοπτώσεις. Οπότε υπήρξε μια συνάντηση, ανταλλάχθηκαν απόψεις και υπήρξε ένας συντονισμός προκειμένου να είμαστε πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το οποιοδήποτε φαινόμενο. Mm-hmm. Παράλληλα, με απόφαση Δημάρχου, οι υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου δουλεύουν και αύριο και την Κυριακή προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τυχόν φαινόμενα. Μπορεί όμως να μην έρθουν αυτά, είμαστε όμως υποχρεωμένοι για κάθε ενδεχόμενο να είμαστε προετοιμασμένοι. Ναι. Η αλήθεια είναι, κύριε Αντιδήμαρχε, ότι... Έχουμε πάρει τα απαραίτητα μέτρα, ναι, προκειμένου όλα να, αν τυχόν κάτι προκύψει, να, να είναι όσο δυνατόν πιο ομαλή η κατάσταση. Θα είμαστε επιποδός όλο το 24ωρο, αυτό το τριήμερο. Η ευχή όλων είναι να μην έρθει αυτό το φαινόμενο, να βρει το νησί μας. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε τυχεροί και συνήθως εδώ στα Δωδεκάνησα και ειδικά στον τόπο μας έχουμε τα πιο λίγα φαινόμενα, έτσι, πιο μικρής έκτασης. Ας ελπίσουμε έτσι, όμως, να είναι, να είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά βέβαια, για τα, ακριβώς, για τα χειρότερα. Ναι. Από και πέρα βέβαια συνιστούμε σε όλο τον κόσμο για τα συγχρόνια της Κυριακής και την Κυριακή μέχρι το μεσημέρι, εφόσον ισχύσουν όλα αυτά, να αποφεύγει τις μετακινήσεις τις άσκοπες, να μην παρκάρουμε αυτοκίνητα στον εμπορικό, τόσο στην άνοδο και στην κάθοδο. Μάλιστα. Κάνω έκκληση προς τους κατασχηματάρχες να μην βγάλουν σκουπιδιά μετά το μεσημέρι, το απόγευμα του Σαββάτου, που θα μείνουν μέσα στα πεζοδρόμια, θα μείνουν στα πεζοδρόμια προκειμένου να μην παρασυρθούν τυχόν από νερά, εάν και εφόσον βρέξει τόσο δυνατά. Γενικώς όλοι μας να βάλουμε ένα λιθαράκι, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφύγουμε τυχόν απρόβλεπτες συνέπειες του καιρού. Έτσι. Να προσέξουμε στο σπίτι μας, να προσέξουμε στο κατάστημά μας, να προσέξουμε έξω, όπως είπατε, στα σκουπίδια και να πούμε σε όλους ότι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που γίνονται από τα κατατόπους λιμεναρχεία, λένε ότι την Κυριακή ειδικά ανατολική και νότια νησιωτική χώρα θα έχει ανέμους πολύ θυελώδεις 9 με 10 μποφόρ. Νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι τι πάνε να πει αυτό. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι μας.
Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα, άρα πλήρης επιφυλακή από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, σε κάθε τόπο, σε κάθε νησί, αλλά και στον τόπο μας. Φρεάτια όλα αυτά, κύριε Αντιδήμαρχε, φαντάζομαι ότι είναι εντάξει. Έχουν καθαριστεί. Η υπηρεσία εξάλλου της ΔΕΙΑΚ είναι από Δευτέρα σε έξω και έχει αφαιρέσει όλα τα καπάκια της λαμαρίνης που υπήρχαν στα φρεάτια λόγω του καλοκαιριού. Έχουν επιθεωρήσει όλες τις άρες προκειμένου να είναι καθαρές. Παρ' όλα αυτά, όμως, για οποιοδήποτε πρόβλημα είμαστε στη φυλακή. Εξάλλου η ΔΕΙΑΚ είναι υπηρεσία 24 ώρες βάσης, όπως έχω ξαναπεί. Ναι. Έτσι είναι. Όσον αφορά δέντρα, κάποια σημεία, θέλω λίγο την προσοχή σας στη στροφή, στον περιφερειακό Μυρτιές προς Μασούρη, στο ύψος της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας, τρία κυπαρίσια που ξέρετε εκεί τα χώματα συνεχώς πέφτουν και με 9-10 μπουφόρ, δεν ξέρω εκεί τρία κυπαρίσια ακριβώς, 10 μέτρα πριν την Παναγιά τη Μυρτιδιώτισσα, αν θα το αντέξουν. Θα ήθελα έτσι λίγο προσοχή σε εκείνο το σημείο. Είμαστε έτοιμοι οπουδήποτε χρειαστεί να παρέμβουμε. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε και εμείς σε επαφή. Καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Γεια σας. Ήταν ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Μικές Δρίκας, και το κάνω αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, έτσι πρώτα-πρώτα, γιατί ξέρω ότι τώρα ολοκληρώθηκε σύσκεψη όλων των αρμοδίων φορέων που έγινε στα γραφεία της ΔΕΙΑΚ. Και καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικό να ακούσουμε αυτά τα λόγια. Όπως βέβαια και τι ανακοινώνουν από τα λιμεναρχεία, αλλά γενικότερα σε κάθε νησί που μας ακούν αυτήν την ώρα της Δωδεκανήσου. Επειδή εμείς εδώ ήταν τα πράγματα λίγο πιο ήπια. Μην νομίζουμε όμως ότι θα μας χαριστούν και για όλη αυτή την περίοδο των δυσμενών καιρικών συνθήκων που μας λένε οι μετεωρολόγοι. Άρα, σε επιφυλακή όλες οι υπηρεσίες για την αντιμετώπιση ισχυρών καιρικών φαινομένων που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών είναι πιθανόν να υπάρξουν και στα νησιά μας. Πυροσβεστική, τμήματα πολιτικής προστασίας, σε δήμο, περιφέρεια, εθελοντικές ομάδες, λιμεναρχία, αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων. Καταλαβαίνω ότι μέχρι στιγμής αυτά που είχαμε δεν ήταν σχεδόν τίποτε, έτσι. Χθες μάλιστα οι υπηρεσίες του Δήμου έβγαλαν και ένα φήνικα εδώ στην κάθοδο του εμπορικού δρόμου, όπου βέβαια για άλλους λόγους υπήρξε εκεί το κόκκινο σκαθάρι και έπρεπε να αφαιρεθεί. Όμως μας λένε για επιδείνωση των θυολωδών ανέμων και καταλαβαίνετε ότι παντού όταν ακούει κανείς 9 με 10 μπουφόρ καταλαβαίνετε τι πρέπει να πράξει. Όχι άσκοπες μετακινήσεις, κυρίως κάτω στην παραλία, προσοχή με τις βάρκες σας, έτσι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση και του κεντρικού λιμεναρχείου, για σήμερα αναμένεται η άνεμη να είναι 5 με 7 στην περιοχή της Δωδεκανήσου. Ενώ όμως μέχρι το βράδυ θα εξασθενήσουν, έτσι και θα είναι λίγο πιο κάτω, αλλά από αύριο πάλι Σάββατο έντονα καιρικά φαινόμενα που θα ξεκινήσουν και θα συνεχιστούν με κύριο χαρακτηριστικό βροχές και κατά τόπους καταιγίδες στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Την Κυριακή δε, αυτά που λέγαμε τώρα, θα υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα μας, μάλιστα δηλαδή εδώ σε εμάς. Μάλιστα οι άνεμοι υπολογίζονται σύμφωνα με την ανακοίνωση του κεντρικού λιμεναρχείου της Ρόδου ότι θα είναι πολύ θυελλώδης με ένταση που είναι πιθανόν να κινείται στα 9 με 10 μποφόρ. Εμείς να ευχηθούμε όλα αυτά να κυλήσουν ήρεμα, έτσι και ομαλά. Όμως αυτό δεν πάει να πει ότι δεν πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Όλα, λιμεναρχεία, δήμοι, περιφέρεια, πυροσβεστική, παντού πρέπει να είναι σε επιφυλακή. Να μην συμβεί τίποτα το δυσμενές, τίποτα το άσχημο. Και το ευχόμαστε από καρδιάς, αγαπητοί μου φίλοι. Ξέρω ότι αυτήν την ώρα ο κύριος Δήμαρχος υποδέχεται την πρόξενο της Βρετανίας για το θέμα που χθες σας είπαμε αναλυτικά, ότι δηλαδή επισκέπτεται την Κάλυμνο για να συναντηθεί με τους φίλους Βρετανούς που κατοικούν εδώ ή βρίσκονται αυτήν την ώρα για διακοπές και θα ήθελα να συναντηθούν και εκείνοι και να έχουν κάποια ερωτήματα να θέσουν. Όλα αυτά θα σας τα πω αμέσως μετά το διαφημιστικό μας πρώτο διάλειμμα και ευελπιστούμε ότι θα πάνε όλα καλά, θα ολοκληρωθεί σύντομα η συνάντηση και έτσι θα έρχομαι μαζί μας στο στούντιο για μια αναλυτική συνέντευξη εφ' όλης της ύλης, τον Δήμαρχο Καλυμνίων, κύριο Γιάννη Γαλουζή.